τις έρευνες στο εργοστάσιο διαλογής των απορριμμάτων ανακύκλωσης της ΔΕΔΙΣΑ να έχουν ολοκληρωθεί, οι πιθανότητες να βρεθούν πιστήρια που θα οδηγήσουν τις αστυνομικές αρχές στον δράστη της δολοφονίας του ασιατικής καταγωγής θύματος απομακρύνονται. Ο χώρος στον οποίο οι εργαζόμενοι της επιχείρησης εντόπισαν στις 18 Ιουλίου ένα ανθρώπινο κεφάλι και αργότερα τα κάτω άκρα εκενώθηκε, ερευνήθηκαν όγκοι απορριμμάτων και άλλα ανθρώπινα μέλη δεν βρέθηκαν. Ένα πραγματικά τραγικό γεγονός. Πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να αξίζει σε κάποιον άνθρωπο αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αξίζει σε κανένα άνθρωπο αυτή η τύχη. Είναι πραγματικά τραγικό, είναι λυπηρό, είναι φρικιαστικό. Πολλές φορές λέμε ότι αυτά γίνονται μόνο στις ταινίες. Να που γίνονται και δίπλα μας. Οι έρευνες των υποδιευθύνσεων ασφάλειας Χανίων και Ρεθύμνου για την εξιχνίαση του στιγερού εγκλήματος εξακολουθούν να βρίσκονται στο σκοτάδι. Η υπηρεσία του Ρεθύμνου εστίασε στην πιθανή διαδρομή του απορριμματοφόρου που περισυνέλεξε τις σακούλες με τα φρικιαστικά ευρήματα, η δε υποδιευθύνση ασφάλειας Χανίων σε στοιχεία στο εργοστάσιο απορριμμάτων που θα μπορούσαν να λύσουν το γρίφο. Επειδή γνωρίζουμε, μπορούμε να γνωρίζουμε από ποιο δρομολόγιο ήταν αυτό, ήταν από το Ρεθύμνο, από την ανακύκλωση του Ρεθύμνου. Γιατί έρχεται η ανακύκλωση του Ρεθύμνου, έρχεται χρόνια τώρα εδώ πέρα στη ΔΕΔΙΣΑ, μέχρι να ανοίξει το εργοστάσιο στο Αμάρι το καινούριο, να μπει σε πλήρη λειτουργία. Οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε προσαγωγές υπόπτων και έχουν λάβει δείγματα DNA, τα αποτελέσματα των οποίων θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την εξιχνίαση του αποτρόπαιου εγκλήματος. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Κρήτης, η σωρός ανήκει σε άνδρα ηλικίας 30 έως 40 ετών ασιατικής καταγωγής.